τη σειρά των μαθημάτων μας από την Καινή Διαθήκη. Θα διαβάσουμε από την Κορινθίους Α, συνέχεια το τελευταίο κεφάλαιο, το Ιώτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο. 16 κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 1019 με τη χάρη του Χριστού. 1019 με τη χάρη του Χριστού. Περιδέ της συνεισφοράς της υπέρ των Αγίων, καθώς διέταξα στις εκκλησίες της Γαλετίας, ούτω κάμετε κι εσείς. Κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδος, έκαστος ημών σε αναποθέτει παρεαυτό θησαυρέζουν ό,τι ανεφορεί, ώστε όταν έλθω να μην συνάγονται τότε οι συνεισφορέ, όταν και όταν έλθω, ο οποίος εγκρίνεται δι' επιστολών, τούτους θέλω πέμψη δι' αναφέρωση την δωρεά σας εις Ιερουσαλήμ, και αν άξιο να υπάγω κι εγώ, θέλω συνελθύμετε μου. Θέλω δε ελθεί προς εσάς, αφού διέλθω τη Μακεδονία, διότι τη Μακεδονία διέρχομαι και ίσως θέλω παραμείνει πλησίον σας και παραχυμάσει, δια να με προπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω τώρα εμπαρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίον σας καιρόν τεινά. Εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο, θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής, διότι νύχθη εις εμέ θύρα μεγάλη και ενεργητική και είναι πολύ ενάντια. Και αν έλθει Τιμόθεος, προσέχετε να είναι άφοβος μεταξύ σας, διότι το έργο του Κυρίου εργάζεται καθώς και εγώ. Μη δεις λοιπόν να μη εξουθενήσει αυτόν και προπέμψατε δε αυτόν εν ειρήνη, δια να έλθει προς εμέ, διότι προσμένω αυτόν μετά των αδελφών. Περί δε του αδελφού Απολλώ, παρεκάλεσε αυτόν πολλά να έλθει προς εσάς μετά των αδελφών και δεν ήθελε παντάπαση να έλθει τώρα. Θέλει όμως ελθεί όταν ευκαιρίσει. Αγρυπνείτε, στέκεστε εν την πίστη, αδρίζεστε, ενδυναμούστε. Πάντα τα έργα ημώνας γίνονται εν αγάπη. Σας παρακαλώ, αδελφοί, εξέβρε την οικία του Στεφανά, ότι είναι απαρχή της Αχαΐας και αφιέρωσαν εαυτούς στη διακονία των Αγίων. Να υποτάσσεστε κι εσείς τους Θεού τους και εις πάντα το συνεργώντα και κοπιούντα. Χαίρο δε δια την έλευση Στεφανά και Φορτουνάτου και Αχαϊκού, διότι την έλευσή σας ούτε αναπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Τιμάτε λοιπόν του Θεού τους. Σας ασπάζονται η Εκκλησία της Ασίας, σας ασπάζονται πολλά εν Κυρίω Ακύλας και η Πρίσκυλα μετά τις κατοίκων αυτών Εκκλησίας, σας ασπάζονται οι αδελφοί πάντες, ασπάστε τα λίλου σε εμφυλήματι Αγίω. Ο δε ασπασμός εγγράφει με την χείρα νεμού του Παύλου, ως της δε αγαπά των Κύριων Ιησού Χριστών, ως της δεν αγαπά των Κύριων Ιησού Χριστών, ας είναι ανάθεμα μαράναθα. Χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, ή με θυμών, η αγάπη μου με τα πάντων ημών εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Την επιστολή αυτή ο Απόστολος Παύλος τη γράφει το 56 μετά Χριστό, λίγο πριν γίνει από την Έφεσο, λίγο πριν γίνει το μεγάλο αυτό κακό της Εφέσου με τον Δημήτριο. Αν θυμάστε τον Αργυροκόπο που ξεσήκωσε όλη την Έφεσο εναντίον των χριστιανών. Ο διάβολος ξεσήκωσε λοιπόν και έφερε σε μεγάλη τότε, θυμάστε, δοκιμασία τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος ήταν δεδεμένος στο πνεύματι να πάει στα Ιεροσόλυμα, αλλά έμενε επειδή είχε ανοίξει ο Κύριος θύρα μεγάλη και ενεργητική. Πριν όμως γίνουν όλα αυτά, στέλνει αυτή την επιστολή. Αλλά πριν στείλει αυτή την επιστολή, έχει αποστείλει εις τη Μακεδονία δύο νεαρούς αδελφούς που δεν θα αντέχανε τη μεγάλη αυτή δοκιμασία που θα επιτρέψει ο Θεός με τον Δημήτριο, τον Τιμόθεο και τον Έραστο. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος, επιμένω, ξαναλέω, από την Έφεσο στέλνει την επιστολή αυτή πριν γίνει το μεγάλο κακό και η μεγάλη δοκιμασία του Αποστόλου Παύλου με όλους τους Εφεσίους και με τον Δημήτριο τον Αργυροκόπο. Στο τελευταίο αυτό λοιπόν κεφάλαιο της επιστολής αυτής, λίγο πριν συμβούν τα μεγάλα αυτά κακά, ο Απόστολος Παύλος αναφέρεται για την συνεισφορά, αλλά προσέξτε, υπέρ των Αγίων, γιατί υπάρχουν δύο ειδών συνεισφορές. Υπέρ των Αγίων, αλλά και υπέρ των εξόδων της Εκκλησίας. Υπέρ των Αγίων γίνεται την Κυριακή που είναι και το περισσότερο. Γιατί στην Εκκλησία μέσα δεν επιτρέπεται να υπάρχει ουδεής ενδεής. Πρέπει να καλύπτονται και καλύπτονται με τη χάρη του Χριστού όλες οι ανάγκες των αδελφών της Εκκλησίας. Γι' αυτό και όποιος έχει ανάγκη δεν διστάζει,
αλλά πιάνει πρεσβυτέρους, συνομιλεί μαζί τους και η Εκκλησία επεμβαίνει και βοηθάει όσο χρειάζεται. Και λέω όσο χρειάζεται, γιατί ο Θεός μας προμηθεύει όλα όσα χρειαζόμαστε. Κάνει μεγάλο θαύμα ο Θεός. Θαύματα κάνει ο Θεός. Τελευταία έκανε δύο φοβερά θαύματα που θέλω να τα πω μια φορά ακόμη για να δώσουμε τη δόξα στον Κύριο. Μας χάρισε, πώς δεν ξέρω, περίπου 100.000 λίγο λιγότερο για να βάλουμε φωτοβολταϊκά και αντλία θερμότητας. Αυτό όμως μας δημιουργεί μια τρομακτική οικονομία στα έξοδα της Εκκλησίας, ώστε να μπορούμε να βοηθάμε όσο περνάνε οι καιροί κακοί που έρχονται και χειρότεροι, οι οδύνες εγκυμονούσεις, όλα τα αδέλφια μας σε οποιαδήποτε προβλήματα και αν έχουν. Ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Έτσι λοιπόν, αφού περιγράφει ότι μόνο για τις ανάγκες των αδελφών θα γίνονται οι προσφορές την πρώτη μέρα της εβδομάδος, όλες τις άλλες μέρες για τα έξοδα της Εκκλησίας. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα μας, το οποίο είναι το σημερινό. Θα έρθω προς εσάς, δεν ξέρει ακόμη τι θα συμβεί με τον Δημήτριο, αλλά λέει το σχέδιό του, με βάση την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου να πάει στα Ιεροσόλυμα. Και λέει, θα έρθω προς εσάς, αφού πρώτα πάω στη Μακεδονία και ίσως θέλω παραμείνει μαζί σας και παραχυμάσει, για να με προπέμψετε εσείς όπου ανυπάγω. Διότι δεν θέλω να σας είδω εν παρόδο, αλλά ελπίζω να μείνω πλησίως σας καιρόν τεινά, εάν ο Κύριος συγχωρήσει τούτο. Ακούτε τώρα τι λέει. Θέλω δε μείνει εν Εφέσο έως της Πεντηκοστής. Διότι νύχθησε με θύρα μεγάλη και ενεργητική, αλλά είναι πολύ ενάντια. Και πράγματι, σε μικρό χρονικό διάστημα, 56, αρχές 57, ξεσηκώνεται όλη η Έφεσος εναντίον των αδελφών και βρίσκεται σε αυτό το τρομακτικό δίλημα ο Απόστολος Παύλος να εγκαταλείψει τα αδέλφια του, τα οποία τα πηγαίνουν στο στάδιο για να τους λιτσάρουν ή να υπακούσει στη φωνή και στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν είναι εύκολο αυτό, αδερφοί. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί η καρδιά λέει, θα αφήσεις τα αδέλφια σου, θα τα εγκαταλείψεις στην ταλαιπωρία τους, στο θάνατό τους, δηλαδή θα τα προδώσεις και θα φύγεις. Έτσι λέει η καρδιά. Αλλά το Πνεύμα το Άγιο λέει, σήκω και φύγε, μη διστάζεις καθόλου. Θα ταλαιπωρηθείς στα Ιεροσόλυμα, μη διστάζεις καθόλου. Και ο Απόστολος Παύλος λέει, δεδεμένος το πνεύμα τι, αποφάσισα να πάω. Και ο Θεός έκανε επέμβαση. Αυτό είναι. Και είναι τρομακτικό μήνυμα, αδελφοί. Όταν διοικούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός μας ελευθερώνει. Από τι, από όλα. Αρκεί να περπατάμε με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Βγήκε ο γραμματεύς του σταδίου και λέει, τι κάνετε εδώ πέρα, αυτό θα φανερωθεί σαν επανάσταση, πηγαίνετε σπίτια σας και ο Δημήτριος αν έχει πρόβλημα πάει στα δικαστήρια. Και θα έλεγα, σε ένα λεπτό μετά την ομιλία του διαλύθηκε το πλήθος και ήταν ελεύθεροι όλοι οι αδελφοί. Και τώρα ο Απόστολος Παύλος, πριν ακόμη συμβεί αυτό, μιλάει για τον Τιμόθεο και τον Έραστο που, όπως σας είπα, δεν θα άντεχαν γιατί ήταν νεαροί. Και βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, ο Θεός επιτρέπει πειρασμούς στο κάθε έναν από μας όσο αντέχουμε. Δεν μας πειράζει με πειρασμό μεγαλύτερο από την αντοχή μας. Δεν επιτρέπει στον διάβολο να μας καταστρέφει. Επιτρέπει να μας ταλαιπωρεί. Αλλά σύν το πειρασμό θα κάνει και την έκβαση ο Θεός. Εάν μείνουμε στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Αν υποτασσόμεθα και υπακούμε κατά πάντα στο Λόγο του Θεού. Γιατί με η αλήθεια του Ευαγγελίου μας ελευθερώνει. Και όταν είμαστε ελεύθεροι, τότε πρέπει να εξετάζουμε πώς θα διαχειριζόμεθα την ελευθερία μας.
Αν κάνουμε ότι μας αρέσει, ότι θέλουμε ή ότι νομίζουμε, κατά την επιθυμία της σαρκός, την επιθυμία των οφθαλμών, την αλαζονία του βίου. Δηλαδή, πώς διαχειρίζεσαι την ελευθερία σου που σήμερα σε έφερε ο Χριστός στην Εκκλησία? Αυτό είναι ένα θαύμα. Σε έφερε ο Χριστός στην Εκκλησία είναι θαύμα. Ξέρετε, ο διάβολος τι εμπόδια είχε βάλει για να σε εμποδίσει να έρθεις? Αλλά δεν τα ξέρουμε. Ή και αν τα ξέρουμε, ξέρουμε ότι ο Θεός μας έφερε. Και γιατί κατέστρεψε τα έργα του διαβόλου για να έρθουμε, αλλά και γιατί μας αποκάλυψε πολλές φορές ότι πρέπει να έρθουμε, γιατί ερχόμαστε για ποιο λόγο. Δεν ερχόμαστε, συγγνώμη για την έκφραση, για πλάκα ή για κοινωνία μεταλλήλων. Ερχόμαστε, αδερφοί αγαπητοί, για να μας μιλήσει ο Χριστός. Αμήν, αδερφοί. Γιατί αγαπάμε τον Χριστό. Γιατί εδώ κατοικεί ο Χριστός. Η Εκκλησία είναι ο οίκος του Θεού του Ζώντος. Δεν ερχόμαστε έτσι για να έρθουμε. Ερχόμαστε στον οίκο του Πατρός μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό δεν είναι κάτι που εμείς οι άνθρωποι δεν το ξέρουμε. Γιατί πού μένουμε? Στον οίκο του Πατρός μας. Όταν είμαστε μικρά παιδιά, πού μένουμε? Στον οίκο του Πατρός μας. Αλλά και ο Πατέρας μας είναι Άγιος. Αλλά και ο Πατέρας μας, ο γήινος, πρέπει να είναι πραγματικά Άγιος. Αλλά και η μητέρα μας. Η μητέρα μας ποια είναι? Η Εκκλησία. Πρέπει να είναι Αγία. Και τι σημαίνει η Αγία? Υποτεταγμένη στο λόγο του Κυρίου της, του Ιησού Χριστού, του νυμφίου. Δηλαδή, ο άντρας πρέπει να αγαπά τη γυναίκα του, όπως ο Χριστός στην Εκκλησία, και να παραδίδει τον εαυτό του υπέρ αυτής, για να την αγιάσει, να την καθαρίσει. Δηλαδή, την ευθύνη του αγιασμού της γυναίκας μου, ο Θεός τον έχει δώσει σε μένα. Την ευθύνη του αγιασμού της γυναίκας σου, ο Θεός την έχει δώσει σε σένα, αδερφέ μου. Με την προσευχή σου, με την αγάπη σου, με τη συμπεριφορά σου, δεν της χαλάς χατήρι, όπως ο Χριστός δεν χαλάει χατήρι στην Εκκλησία. Και ο Πατέρας ο Ουράνιος τι κάνει? Ο Πατέρας ο Ουράνιος είναι ο μέγας κριτής μέσα στην Εκκλησία. Είναι αυτός ο οποίος εκφράζει τη δικαιοσύνη του μέσα στην Εκκλησία. Δίκαιος κριτής. Η δε γυναίκα, η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται κατά πάντα στον άντρα της. Να μην αυθεντεύει, να μην του λέει τι να κάνει, αλλά να τον ρωτάει. Στη γυναίκα δεν συγχωρώ να αυθεντεύει ούτε να μιλάει στην Εκκλησία, αλλά να ρωτάει τον άντρα της. Τι θα πει ρωτάει? Ρωτάει, δεν κάνει ό,τι θέλει. Και εδώ να το προσέξουμε. Ελεύθεροι όντες, λέει ο Λόγος του Θεού, από την αμαρτία, δουλωθέντες εις τον Θεόν, και εδώ θα το προσέξουμε, δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε ο καρπός μας είναι εις αγιασμόν και τότε έχουμε ζωή αιώνια. Μόνο αν είμαστε δούλοι Θεού. Και πώς θα γίνω δούλος Θεού? Λέει ο Χριστός, ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι ο αγαπών με. Και ο Χριστός έχει για τον κάθε έναν από εμάς τις δικές του εντολές. Άλλες είναι οι εντολές του Χριστού για μένα, άλλες για σένα, άλλες για σένα, άλλη τη γυναίκα μου. Ο Χριστός έχει εντολές για τον κάθε έναν. Σε μένα τι λέει? Να προσέχω, να φροντίζω, να πραγματικά να αγαπάω τη γυναίκα μου και ευθύνομαι για τον αγιασμό της. Και στη γυναίκα μου τι λέει? Να υποτάσσεσαι στον άντρα σου. Και η δουλειά σου ποια είναι? Δια της τεκνογωνίας θα σωθείς. Αν τα παιδιά σου μείνουνε μαζί με σένα στην πίστη. Αν δεν μείνουνε δεν μπορείς να πας στον ουρανό. Και πότε θα μείνουνε? Όταν οικοδομούμε με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους. Τότε το έργο μας δεν κατακαίγεται. Αντιθέτως γίνεται, γιατί το έργο όλων μας, ακούτε, το έργο όλων σας και μου
θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και δεν μας το κρύβει ο Θεός. Θα δοκιμαστεί με φωτιά. Και αν οικοδομείς με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους, θα καθαρίζεται όλο και περισσότερο. Τι σημαίνει με χρυσάφι, λίθους, με χρυσάφια, σήμη και λίθους πολυτίμους? Πίστη, ελπίς και αγάπη, υπακοή στο Ευαγγέλιο του Χριστού, αγιασμός. Αυτό θα πει. Αν όμως οικοδομείς, άντρας ή γυναίκα, με ξύλα, χόρτα και καλάμια, δηλαδή άντε να τελειώνουμε γρήγορα, γρήγορα, ό,τι να είναι, όπως να είναι, το έργο σου θα δοκιμαστεί με φωτιά και θα κατακαεί. Δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Και εσύ θα σωθείς ως διαπυρός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Ό,τι αν σπέρνουμε, αυτό θερίζουμε. Αν σπέρνουμε στη σάρκα, το βέβαιο είναι ότι θα θερίσουμε φθορά. Αν σπέρνουμε όμως το Πνεύμα το Άγιο, το βέβαιο είναι ότι θα φθερίσουμε ζωή αιώνιος. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μας πρόσθεσε ο Κύριος στον οίκο του, στον οίκο του Πατρός μας, και ο Πατέρας μας δια του Ιησού Χριστού μας αγιάζει, εκχέει την αγάπη του ο Πατέρας μας δια Πνεύματος Αγίου στην καρδιά μας, δια του Ιησού Χριστού μας διδάσκει την οδόν την οποία πρέπει να περιπατούμε και δια Πνεύματος Αγίου μας συμβουλεύει για να ξέρουμε τι να κάνουμε. Πού? Μέσα στην Εκκλησία. Γι' αυτό ερχόμαστε στην Εκκλησία. Δάλλος καλοκαίρι, καλύτερα δεν ήταν να είμαστε σε μια παραλία? Όχι, αδερφοί. Στην Εκκλησία του Χριστού, στην Εκκλησία του Θεού του Ζώντος. Εδώ θα μας ευλογήσει ο Θεός. Εδώ. Πρόσεχε λοιπόν, σύζυγε τη γυναίκα σου. Πρόσεχε γυναίκα τον άντρα σου. Πρόσεχε σύζυγε την οικογένειά σου, που είναι η ευθύνη σου, και πρόσεχε γυναίκα τα παιδιά σου, που είναι η δική σου ευθύνη. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Απόστολος Παύλος, που επαναλαμβάνω, δεν ξέρει τι θα του συμβεί σε λίγο, ότι θα έρθει σε θλίψη που θα βαρυθεί και να ζει, και καθώς έχει αποστείλει τον Τιμόθεο και τον Έραστο, προτρέπει τώρα τους Κορινθίους, που ο Τιμόθεος πήγε στην Κόρινθο, που θα πάει, προτίθεται να πάει και ο Παύλος, και λέει τον Τιμόθεο να φροντίζεται να μην φοβάται, δηλαδή λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μη δεις ας μην καταφρονεί την νεότητα του Τιμόθεου, γιατί είναι εργάτης που εργάζεται το έργο του Θεού όπως και εγώ. Μα είναι νεαρός. Μην καταφρονείς την νεότητά του, μην τον περιφρονείς. Μα είναι 18 χρονών, 20 χρονών, 22 χρονών. Εργάζεται το έργο του Θεού, να τον τιμάς. Να τον τιμάς. Κανένας λοιπόν μην εξουθενήσει τον Τιμόθεο για την νεότητά του, αλλά αντιθέτως να προπέμπεται αυτόν εν ειρήνη δια να επιστρέψει σε μένα, διότι τον προσμένω αυτόν με τον αδελφόν. Μα είναι παράξενο, δεν είναι πολύ παράξενο? Τον στέλνει στην Κόρινθο και μετά λέει στείλτε τον πίσω. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί, που βάζει στην καρδιά των παιδιών του, των δούλων του, να κάνουν το θέλημά του. Και ποιο είναι το θέλημά του Θεού? Να μη σκανδαλιστεί ο Τιμόθεος και ο Έραστος. Γιατί δεν αντέχει τον μεγάλο αυτό πειρασμό. Και ο Παύλος με το ζόρι τον άντεξε. Πήραμε απόφαση θανάτου, λέει, για να αντέξουμε. Άρα λοιπόν, ο πατέρας είναι ανάγκη να φροντίζει την οικογένειά του. Τι θα πει να τη φροντίζει? Συμμελέτη, συμπροσευχή, συμβουλές. Δεν είναι δηλαδή πάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μη δίνετε η οικογένεια. Την ευθύνη την έχει ο πατέρας. Πάρε τα παιδιά σου, πάρε τη γυναίκα σου
και αρχίσετε να μελετάτε το Λόγο του Θεού. Και εσύ βέβαια και μόνος σου. Και πάρτε την οικογένειά σου κάθε βράδυ, λέω, πριν κοιμηθείτε και προσευχηθείτε. Να βαφτιστούν με Πνεύμα Άγιο τα παιδιά. Να είναι μια οικογένεια πλήρης Πνεύματος Αγίου. Να είναι μια οικογένεια ευλογημένη. Όταν βλέπω οικογένειες ευλογημένες, ξέρετε πώς χαίρομαι. Τα παιδιά τους στην Εκκλησία, τα εγγόνια τους. Μεγάλο έργο αυτό, αδερφοί. Μόνο ο Θεός το κάνει αυτό. Μόνο ο Θεός το κάνει αυτό. Αλλά σε ποιους το κάνει? Σε αυτούς που πραγματικά εργάζονται το έργο του Θεού με πίστη, ελπίδα και αγάπη μεγαλύτερα του τον η αγάπη. Είπα και στον Απολλό να έλθει, αλλά αυτός δεν θέλησε. Θα έρθει όμως όταν ευκαιρίσει. Και τώρα δίδει τις τελικές προτροπές ο Απόστολος Παύλος στους Κορινθίους. Αγρυπνείτε, και το κείμενο λέει γρηγορείτε. Ξέρετε ποια είναι, τι θα πει γρηγορείτε? Να είστε πάντοτε έτοιμοι. Να το πω και πιο σωστά όπως το λέει, άγρυπνοι. Μην παρασύρεστε, μην κοιμάστε, μην ξεχνιέστε. Και ξέρετε πώς μπορούμε να ξεχαστούμε τώρα? Κάποτε μπορούσαμε να ξεχαστούμε βλέποντας τηλεόραση. Και όταν μπήκα εγώ στην εκκλησία, έλεγε ο αδερφός ο Λουίς, βγάλτε τις τηλεοράσεις από το σπίτι σας. Τώρα, ξέρετε σε αυτές τις μέρες που η καιρή είναι πονηρή. Γιατί όχι η τηλεόραση, όλα έχουν έρθει στο σπίτι το χέρι. Πρόσεξε πώς περνάς την ώρα σου. Γιατί παρασύρεσαι. Είναι ο διάβολος πίσω. Μη δίνεις τόπο στο διάβολο. Γιατί πρόσεχε μετά πώς ακούς, τι ακούς. Πρόσεχε τι βλέπεις. Τι βλέπεις. Και ο διάβολος θα έχει δώσει όλα τζάμπα και ελεύθερα να τα βλέπεις όλα. Μα αυτό είναι. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Και ο Θεός να φυλάει και τα παιδιά μας. Αλλά θέλω πριν συνεχίσω σε αυτό, επειδή μιλάω για τα παιδιά, να σας πω κάτι που είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί. Πίστευσε εσύ στον Κύριο Ιησού Χριστόν. Μείνε, τι σημαίνει πίστευσε? Μείνε στην υπακοή του Ευαγγελίου. Πιστεύω τι σημαίνει? Μένω υπάκουος το Ευαγγέλιο του Χριστού. Δεν είναι απλώς πιστεύω σε μία ανωτέρα δύναμη. Και τα δαιμόνια πιστεύουν σε μία ανωτέρα δύναμη και φρύτουνε. Δεν πιστεύω σε μία ανωτέρα δύναμη. Πιστεύω στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει τον πιστεύοντα. Αλλά για να πιστεύω πρέπει να μελετάω. Να μένω στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Άρα λοιπόν, επειδή μιλάω για γονείς και άντρα και γυναίκα, θέλω να πω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πίστευσε. Και επαναλαμβάνω τι σημαίνει πίστευσε. Μένε. Υπάκουος στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στο Λόγο του Θεού. Και τότε θα σωθείς και εσύ και ο οίκος σου. Το ερώτημα είναι, το πιστεύεις? Εγώ θα σας πω την αλήθεια, το πιστεύω. Και όχι μόνο το πιστεύω, το έχω δει και στη ζωή μου και στην εκκλησία, παντού το βλέπω. Όταν βλέπω άνθρωπο που να είναι πραγματικά πιστός στο Λόγο του Θεού. Τι θα πει πιστός στο Λόγο του Θεού? Το πρώτο απ' όλα που είπα πριν, δεν τσακώνεται με τη γυναίκα του. Τι πίστη είναι αυτή, αν δεν σέβεσαι τη γυναίκα σου? Δεν λέω να τη δέρνει, ο Θεός να μας φυλάει, αλλά αν της μιλάς άσχημα, την προσβάλλεις. Η γυναίκα δεν υποτάσσεται στον άντρα. Τι πίστη είναι αυτή? Πίστη είναι αυτή? Και θες να σωθείς εσύ και ο οίκος σου? Δεν σώζεσαι έτσι. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να φροντίζουμε την οικογένειά μας. Πολύ σοβαρό. Και να προσέχουμε τον αγιασμό μας. Τι θα πει αγιασμός? Ποιος είναι Άγιος?
Ξέρετε ποιος λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι Άγιος? Αυτός που δεν είναι κίνας, δηλαδή αγριόσκυλο, άγριος άνθρωπος, με κακία, με θυμό. Τα αγριόσκυλα, οι μάγοι αυτοί που ασχολούνται πραγματικά με μυστηριώδη πράγματα, για να μην πω τίποτα άλλο, σατανικά πράγματα, το πω καθαρά. Οι μάγοι, οι πόρνοι, αυτοί που λέει τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός σας, και προσέχετε την πορνεία. Εκείνο το οποίο ο διάβολος τις έσχατες μέρες έχει φέρει στον κόσμο είναι τα διαζύγια. Μα όπου και να πας είναι χωρισμένοι οι άνθρωποι. Τα εγγόνια μου λένε στο σχολείο τους όλοι, όλα τα παιδιά είναι από χωρισμένους γονείς. Μια φορά παντρεμένοι, ξανά παντρεμένοι και δώσουν παντρεμένοι και συζούνε και ο Θεός να φυλάει. Αυτή είναι πορνεία, αδερφοί. Μοιχεία και πορνεία. Πόρνη, έξω είναι η πόρνη. Έξω είναι η φωνή. Ποιος είναι ο φωνιάς μέσα στην Εκκλησία? Όποιος μισεί τον αδελφό του, προσέχετε το αυτό, είναι ανθρωποκτόνος. Μισείς τον αδελφό σου. Εδώ πρέπει να δώσουμε και μεγαλύτερη προσοχή σε αυτό, το μισό τον αδελφό μου. Γιατί το μισό τον αδελφό μου δεν είναι, είναι και δεν τον χωνεύω, δεν τον αντέχω. Και όλοι, και εγώ το έχω πάθει πολλές φορές. Λέω, αυτόν τον αδελφό δεν τον αντέχω άλλο. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι αντιθέτως μάλιστα. Γι' αυτόν τον αδελφό θα πρέπει να προσεύχεσαι περισσότερο. Ξέρετε πόσες φορές το έχω πει και πόσες φορές έχω μετανοήσει και πόσες φορές θα το ξαναπώ και πόσες φορές θα ξαναμετανοήσω. Γιατί είναι το κρίσιμο σημείο μέσα στην Εκκλησία. Εάν λέει κάμνετε την ευλογία του Θεού στον ελάχιστο αδελφό σας, σε μένα κάνετε. Και ποιος είναι ο ελάχιστος? Ο πιο αδύνατος? Όχι, ο πιο αχώνευτος για σένα. Γιατί εσύ με χωνεύεις σε μένα, αυτός όμως δεν με χωνεύει. Γι' αυτόν είμαι αχώνευτος, για σένα είμαι αγαπητός. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Όλα τα αδέλφια μας, μηδενός εξαιρμένο. Μην νομίζετε ότι το κάνω εγώ και που τα λέω. Είναι η παγίδα. Αλλά το λέει ο Λόγος του Θεού, πρέπει να το κάνουμε. Και επαναλαμβάνω, πίστευσε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Γι' αυτό έξω είναι οι φωνείς, έξω είναι οι δωλολάτρες. Ποιος είναι δωλολάτρες? Εμείς δεν έχουμε εικόνες, δεν έχουμε αγάλματα. Πώς? Έχουμε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, είδωλα. Μπροστά στο παιδί μου δεν βάζω κανέναν άλλον. Δηλαδή, τον αγαπάς πιο πολύ από τον Χριστό, βέβαια. Βέβαια, Θεός να μας φυλάει. Ποιος είναι ο δωλολάτρης? Αυτός που αγαπάει κάποιο πρόσωπο ή κάτι περισσότερο από τον Χριστό. Να το πω γραφικά. Αγρώνει γόρασα. Να, ο δωλολάτρης. Έχε με παρετημένο. Τι λες, φουκαρά μου? Επειδή αγόρασες αγρώνας, αφήσει ο Κύριος ελεύθερο. 5 ζεύγη βοών αγόρασα. Έχε με παρετημένο. Πρέπει να το δοκιμάσω. Γυναίκα είναι η φεύθυν. 3 πράγματα είναι η δωλολατρεία στη ζωή του χριστιανού. Και ξέρετε πότε το κατάλαβα τελευταία? Είναι τα υπάρχοντά μας, είδωλο το αυτοκίνητό μου. Το χρατσούνισα. Άσε με, αδερφέ μου. Είδωλο. Το σπίτι μου. Είδωλο. Δεν ξέρω τι. Δεύτερον, η δουλειά μου. Η δουλειά μου πάνω απ' όλα. Τι λες, αστειεύεσαι τώρα? Εγώ θέλω να βγάζω χρήματα. Και όχι μόνο αυτό, γίνεται και φιλαργυρία και πλεονεξία. Και δουλεύω μια δουλειά, 2 δουλειές, 3 δουλειές, για να βγάζω πιο πολλά λεφτά. Κάτσε, αδερφέ μου. Και η Εκκλησία πότε θα έρθει? Πότε θα προσεύχεσαι? Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και το τρίτο και το πιο επικίνδυνο ίσως είναι οι οικογενειακές μας υποχρεώσεις. Τα παιδιά στο σχολείο. Ναι, στο σχολείο, αλλά πρώτα στην Εκκλησία.
Θυμάμαι όταν τα παιδιά μου δίνανε εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, τους έλεγα, θα διαβάζετε και την ώρα του διαλύματος θα πηγαίνουμε στην εκκλησία. Δεν κάνετε διάλειμμα, ναι, στην εκκλησία θα κάνουμε το διάλειμμα. Και τα ευόδωσε ο Θεός, τα ελέησε ο Θεός. Γιατί, όπως λέει και η Άννα, πολύ καλά λέει, δεν αξίζουμε εμείς. Χάρις Θεού είναι. Γι' αυτό, αγαπημένα μου αδέλφια, προσοχή στον αγιασμό μας. Έξω είναι οι ειδωλολάτρες και είπαμε υπάρχοντα εργασία και οικογένεια και έξω αγαπών και πράττων το ψεύδος. Όπω φοβερό αυτό. Να αγαπάς και να λες ψέματα χωρίς να ελέγχεσαι. Γιατί είπες ψέματα, παιδί μου? Γιατί δεν έπρεπε, τα κατασυνθήκη ψεύδι έπρεπε να ξεφύγω. Άμα το ψέμα θα ξεφύγεις. Η αλήθεια ελευθερώνει, το ψέμα δουλώνει. Άλλο ψέματα. Ψέματα, γιατί ψέματα? Για να δικαιολογηθώ, για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου. Μη γίνει το τέτοιο πράγμα. Και ξέρετε, αυτός που δεν λέει ψέματα, που λέει την αλήθεια, είναι ο ταπεινός. Ξέρει και ταπεινώνεται λέγοντας την αλήθεια. Γιατί? Γιατί και ο Χριστός εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος κατά πάντα στον Πατέρα του. Αυτός λοιπόν είναι που είναι υπήκοος κατά πάντα στον Χριστό. Αυτός που ταπεινώνεται. Εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος στον Πατέρα του. Γι' αυτό και ο Πατέρας του τον υπερύψωσε και του έδωσε το υπερπάνω όνομα. Γιατί εταπείνωσε τον εαυτό του γενόμενος υπήκοος. Αυτό θέλει ο Χριστός. Την υπακοή, αυτός είναι ο αγιασμός μας, η υπακοή μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού, στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, στο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο αγιασμός. Δεν υπάρχει αλλού αγιασμός, αδερφοί. Μην το ψάξουμε αλλού τον αγιασμό. Δεν είναι ούτε στις νηστείες, ούτε στις προσευχές, δεν είναι ούτε στα τίποτα, δεν είναι. Ξέρετε πόσες νηστείες είχα κάνει εγώ στην Τίνο? 2 φορές το χρόνο, ολονυχτείες με τη γυναίκα μου. Το αποτέλεσμα? Τίποτα. Ο Θεός να μας φυλάει, αγαπημένα μου αδέλφια. Ο Θεός να μας φυλάει. Πρώτον λοιπόν, αγρυπνείτε. Δεύτερον, στέκεστε την πίστη. Το είπαμε. Στην υπακοή του Ευαγγελίου. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Τρίτον, ανδρίζεστε. Δηλαδή, θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρχεται πάνω σας. Δεν μπορείς να είσαι άντρας πίστεως χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Θυμάμαι μια φορά, μου δείξε ο Θεός μια όραση. Ήταν ένα βουνό ψηλό και έπρεπε να ανέβω στην κορφή. Και είχα πολύ δύναμη στα πόδια, στα χέρια και έτρεχα και σκαρφάλωνα και ανέβαινα, τρεχάλα. Αλλά ανέβαινα, κοίταζα πάνω, πολύ ψηλό το βουνό. Συνέχισα να τρέχω, τρέχω, τρέχω. Κοίταζα πάνω, πολύ ψηλό το βουνό. Και ξαφνικά ακούω μια φωνή, όχι έτσι, αλλιώς. Και περίμενα. Και έρχεται από πίσω μου ο Θεός και μου βάζει 2 τουρμπίνες, μία δεξιά και μία αριστερά, βρυν, και μέσα σε ένα δευτερόλεπτο ήμουν στην κορφή του βουνού. Και είπα μέσα μου, ουχή δια δυνάμεως, δε δια ισχύως, μόνο δια του Πνεύματός μου του Αγίου, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Όσο και δύναμη να αισθάνεσαι τι έχεις, είσαι αδύνατος, δεν μπορείς. Μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου θα είσαι άνδρας, πίστεως και δυνάμεως. Αλλιώς δεν γίνεσαι. Καλά, η γυναίκα θα γίνει άνδρας, πίστεως, βεβαίως. Αλλά στο Πνεύμα, όχι στη δύναμη, με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, ανδρίζεστε και ενδυναμούστε. Και πώς θα πάρω δύναμη, έλατε, πώς θα πάρω δύναμη, πώς θα έχω δύναμη Πνεύματος Αγίου, πληρούμενος Πνεύματος Αγίου. Θέλετε λάβει δύναμη όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Ενδυναμούστε και το σημαντικότερο από όλα, από όλες τις προτροπές τις τελικές του Παύλου, του Αποστόλου Παύλου, είναι πάντα τα έργα ημών ας γίνονται εν αγάπη. Το ξαναλέω, πάντα τα έργα ημών
ας γίνονται μέσα την αγάπη του Θεού Πατρός. Τότε θα έχεις καλό αποτέλεσμα. Όμως να προχωρήσουμε. Τώρα μπαίνουμε σε ένα άλλο ζήτημα. Σας παρακαλώ, αδελφοί, εξεύρετε την οικίαν του Στεφανάου, την απαρχή της Αχαΐας, και αφιέρωσαν τον εαυτό του στη διακονία των Αγίων. Τι ευλογημένη οικογένεια. Εφιέρωσαν τον εαυτό τους στην διακονία των Αγίων. Και μάλιστα λέει ο Απόστολος Παύλος στην αρχή ότι δεν ξέρω αν βάφτισα και τον οίκο του Στεφανά, αλλά ο Κύριος δεν με έστειλε να βαφτίζω, να κηρύττω. Η οικογένεια του Στεφανά πραγματικά αφιέρωσε, ήταν απαρχής της Αχαΐας και αφιέρωσαν τους εαυτούς τους στη διακονία των Αγίων. Και η προτροπή του Λόγου του Θεού είναι να υποτάσσεστε. Οι δε οι νεότεροι, λέει ο Λόγος του Θεού, ενδύθετε την ταπεινοφροσύνη, υποτασσόμενοι εις αλλήλους, γιατί στους υπερηφάνους ο Θεός αντιτάσσεται. Στους ταπεινούς δίνει χάρη. Ο Θεός να μας φυλάει. Υποτάσσεστε εις τους απαρχείς και εις πάντα το συνοργούντα και κοπιόντα. Όχι μόνο στον παλιό, αλλά και σε αυτόν που συνεργεί στο Λόγο του Θεού και κοπιάζει. Τρία είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου στους οποίους πρέπει να υποτασσόμεθα. Η αρχαιότητα στην πίστη, με διακονία, με υπηρεσία. Δεύτερον, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, το ξαναδιαβάζω, να υποτάσσει τους ιδιούς που συνεργούν στο Ευαγγέλιο του Χριστού και κοπιάζουν. Κοπιάζουν. Ξέρετε ότι ο μισθός μας δεν είναι κατά χάρη, είναι κατά τον κόπο εκάστου. Η σωτηρία μας είναι κατά χάρη, αλλά η μισθαποδοσία μας απάνω είναι κατά τον κόπο εκάστου. Πόσο κοπιάζεις υπηρετώντας τον Χριστό, την Εκκλησία? Πόσο κοπιάζεις? Στο σπίτι σου, βέβαια. Μπορώ στο σπίτι μου να υπηρετώ τον Χριστό? Εκεί πρέπει πρώτα να υπηρετήσεις. Στο σπίτι σου πρέπει να υπηρετήσεις τον Χριστό, για να μπορείς να τον υπηρετήσεις στην Εκκλησία. Κοπιώντα, συνεργούντα και κοπιάντα. Και επαναλαμβάνω, η μισθαποδοσία μας είναι κατά τον κόπο εκάστου. Εάν δεν κοπιάζεις, και δεν κοπιάζει αυτός που ανεβαίνει και κηρύττει, δεν είναι κόπος αυτός. Ανέβηκα και κήρυξα. Μία ώρα. Κόπος είναι αυτός. Κόπος είναι στο ταμείο σου. Να εξητάς τον Κύριο, να μελετάς το Λόγο του Θεού, να εξητάς το πρόσωπο του Κυρίου, τη φωνή του Χριστού. Αυτός είναι κόπος. Κόπος είναι υπηρετής στον αδελφό σου. Τους έχοντες ανάγκη. Αυτός είναι κόπος. Να πηγαίνεις στους ασθενείς, να τους επισκέφτεσαι. Να φροντίζεις τους αδελφούς σου. Αυτός είναι κόπος. Συνεργούντα και κοπιώντα. Σε αυτούς να υποτάσσεστε. Δηλαδή να τους τιμάτε. Αυτό θα πει υποτάσσομαι. Τους τιμώ. Τον βλέπω τον άνθρωπο. Συνέχεια. Δεν κάθεται. Προσεύχεται, νηστεύει. Έχει την παρουσία του Θεού. Έχει τη χάρη του Χριστού. Έχει τον καρπό του Πνεύματος του Αγίου. Τον βλέπω τον άνθρωπο. Φαίνεται ο άνθρωπος στον οποίο ο Θεός δίδει καρπό. Καρπό καλό, και ο καρπός μένει εις δόξαν και επένων Θεού. Χαίρο δε, συνεχίζει, για το Στεφανά και το Φορτουνάτο των Αχαϊκών, διότι την έλλειψή σας αυτοί αναπλήρωσαν, επειδή ανέπαυσαν το δικό μου πνεύμα και το δικό σας. Τιμάτε λοιπόν τους θείους τους. Να και δύο άνθρωποι, τρεις, Στεφανάς, Φορτουνάτος και Αχαϊκός, από την Κόρινθο, που υπηρετούν τον Παύλο και την Εκκλησία της Εφέσου. Και πάμε μετά στον Ακύλα και την Πρίσκυλα, που στέλνουν το χαιρετισμό τους και έχουν
Τι κόπο έχουνε. Εκκλησία κατοίκων. Δηλαδή το σπίτι τους το κάνανε εκκλησία. Ξέρετε τι θα πει εκκλησία. Έρχονται οι αδερφοί. Υπηρετεί τους αδερφούς. Και δεν τους υπηρετεί τους αδερφούς να φάμε, να πιούμε και να περάσουμε καλά. Αυτή δεν είναι υπηρεσία. Αυτή είναι η μέριμνα της Μαρίας. Δεν είναι η αγαθή μερίδα της Μάρθας. Δεν είναι η αγαθή μερίδα της Μαρίας που εξέλεξε την αγαθή μερίδα και άκουγε το Λόγο του Θεού. Καλούμε κάποιο σπίτι μας, θα διαβάσουμε το Λόγο του Θεού, θα προσευχηθούμε. Θα πιάσουμε το κουτσομπολιό, θα πιάσουμε να τους λέμε αυτά τα οποία εμείς νομίζουμε. Ανοίξουμε το Λόγο του Θεού και θα προσευχηθούμε και θα μελετήσουμε το Λόγο του Θεού. Και τώρα τελειώνοντας, ο ασπασμός εγγράφει με τη χείρα εμού του Παύλου. Ο Παύλος δεν έβλεπε και δεν μπορούσε να γράψει. Ο χαιρετισμός αυτός όμως γράφτηκε με το χέρι του και λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού, ας είναι ανάθεμα. Τι σημαίνει αγαπώ τον Κύριο? Ο έχων το λόγο μου και φυλά τον αυτόν, εκείνος είναι ο αγαπών με, λέει ο Χριστός. Αυτός θα αγαπηθεί υπό του Πατρός μου και σε αυτόν ο Πατέρας μου και εγώ θα κατοικήσουμε. Δεν φυλάς το λόγο του? Ας είσαι ανάθεμα. Αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός δεν εμπέζεται. Μπορούμε να παίξουμε με τα λόγια του Θεού. Φυλάς το λόγο του Θεού, τότε αγαπάς το Θεό και η ευλογία του Θεού είναι πάνω σου. Δεν φυλάς το λόγο του Θεού, παραβαίνεις σε διδασκαλίες, σε ετεροδιδασκαλίες, σε αιρέσεις, σε αιρέσεις απολίας, τότε είσαι ανάθεμα. Και δεν είναι αστείο το ανάθεμα. Μαράναθα, όχι, προσέχετε, ο Κύριος έρχεται γρήγορα. Και τώρα τελειώνοντας, λέει αυτό το οποίο χρειαζόμαστε όλοι. Η χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ας είναι μαζί σας. Τι θέλουμε? Τη χάρη του Χριστού. Τη χάρη, θέλεις τίποτα άλλο? Θα σας πω την αλήθεια, αδερφοί, δεν θέλω τίποτα άλλο. Τη χάρη του Χριστού, το έλεος του Θεού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου. Δεν θέλω τίποτα άλλο στη ζωή μου. Τι να θέλω? Τι να, πέστε μου, τι να θέλουμε άλλο από το έλεος του Θεού, τη χάρη του Χριστού και την κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου? Όποιος δεν αγαπά τον Κύριο Ιησού Χριστόν είναι ανάθεμα. Όποιος δεν φυλάται το Λόγο του Θεού είναι ανάθεμα. Όποιος φυλάται το Λόγο του Θεού, μαράναθα, ο Κύριος έρχεται γρήγορα, η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρις του Χριστού και η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου ή με τα πάντων ημών. Αμήν, Χριστέ μου. Βοήθησέ μας, Κύριέ μου.